το κούρεμα και η ρύθμιση των δανείων, η συσάχθεια και η προστασία των δανειοληπτών. Σου λέει, σου δίνω λεφτά για να μην καταρρεύσεις, αλλά πρέπει να προστατεύσεις. Θέλω να προχωρήσουμε, να φύγουμε από το θέμα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, αλλά να πω και εγώ αυτό που θέλω να πω. Να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Για να μην διαμαρτύρεται λοιπόν κανείς. Με την οικογένεια. Κοιτάξτε, αναφέρατε. Να το πω. Να το πείτε. Έτσι, γιατί αιωρείται ένα μυστήριο. Για να καταλαβαίνουν ο κόσμος. Είπα σε ένα διάλειμμα. Να το πείτε και εσείς, κυρίες, να το πω και εγώ. Ναι. Στον κύριο Παπαδάκη, ότι η πεθερά μου, ηλικία ετών 82, μου είπε να του πεις να μην σε διακόπτει κάθε φορά που πάει να πει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και αν πάει να πει κάτι για τις άδειες που δώσαν τζάμπα τους καναλάρχες, να μην λέει διαφημίσεις. Λοιπόν, διακοπή για διαφημίσεις τώρα. Έλεγα, λέω, ο κύριος Παπαδημούλης ανήκει στην κατηγορία τη δική μου. Μητέρα τη φωνάζετε κι εσείς. Εγώ μάνα τη φωνάζω την πεθερά. Μια χαρά είναι πάντως. Με την πεθερά σας έχετε, δεν έχετε σχέση. Μια χαρά τα πάμε. Όχι, καλό είναι. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε αυτό που